Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα θεωρητικό vlog σήμερα, το οποίο νομίζω ότι εκτός από το playlist θέματα αυτοβελτίωσης στο οποίο θα μπει, είναι καλή ιδέα να το βάλουμε και στο playlist μετασώς. Εκτιμώ και προστατεύω την ψυχική και συναισθηματική μου ελευθερία. Ένα θέμα το οποίο είναι καυτή πατάτα για το κανάλι μας και για τα θέματα τα οποία συζητάμε εδώ στη ψυχοεκπαίδευση είναι το θέμα της συνεξάρτησης. Η συνεξάρτηση είναι μια ψυχική συνθήκη η οποία σημαίνει κατάλυση της ελευθερίας μας. Όταν είμαι συνεξαρτώμενος σε μια σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, παραδίδω την ψυχική και συναισθηματική μου ελευθερία. Οι περισσότεροι από μας, οι οποίοι έχουμε θέματα συνεξάρτησης και νομίζω οι περισσότεροι από εμάς σε αυτό το κανάλι έχουμε αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζουμε θέματα συνεξάρτησης στη ζωή μας. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι πέφτουν εύκολα στη συνεξάρτηση είναι άνθρωποι οι οποίοι μεγάλωσαν με ένα τρόπο ελλειμματικό. Είτε τους έλειπε η αγάπη, η φροντίδα και η τρυφερότητα από τους φροντιστές τους, τους γονείς τους, τους ανθρώπους που τους μεγάλωσαν, είτε τους έλειπαν τα όρια. Όταν ένας άνθρωπος έχει την τάση να συνεξαρτάται, δηλαδή να μπαίνει σε μια ερωτική σχέση, σε μια φιλική σχέση, σε μια οποιαδήποτε σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, τον οποίον να βάζει προτεραιότητα στη ζωή του και να κοιτάζει πρώτα το πώς νιώθει ο άλλος και όχι το πώς νιώθει ο ίδιος, να προσπαθεί να σώσει τον άλλον ή να κάνει τον άλλον ευτυχισμένο ή να καλυτερεύσει τη ζωή του άλλου ανθρώπου, όταν συνεξαρτώμαστε παραδίδουμε την ψυχική και συναισθηματική μας ελευθερία. Είναι μεγάλη σκλαβιά να παραδώσεις τα συναισθήματα σου και να παραδώσεις τη ψυχική σου διάθεση. Όταν συνεξαρτάσαι, φεύγεις να έχεις δικά σου συναισθήματα, αποφεύγεις να βιώνεις τα δικά σου συναισθήματα και τα συναισθήματα του ανθρώπου με τον οποίο είσαι συνεξαρτώμενος γίνονται το νούμερο ένα συναισθήματα στη ζωή σου. Δηλαδή νιώθεις ό,τι νιώθεις ο άνθρωπος προς τον οποίο είσαι συνεξαρτώμενος. Αν το τέρι σου είναι στενοχωρημένο, άμεσα στενοχωριέσαι. Αν το τέρι σου είναι χαρούμενο, χαίρεσαι, χωρίς απαραίτητος να νιώθεις εσύ ο ίδιος χαρά ή να νιώθεις εσύ ο ίδιος στενοχώρια. Στην προσπάθεια να εξελίξουμε τον εαυτό μας και να βοηθηθούμε ώστε να πάψουμε να είμαστε συνεξαρτώμενοι και να σταματήσουμε να μπαίνουμε σε σχέσεις συνεξάρτησης, πιστεύω πως βασικό ρόλο θα παίξει το να εκτιμήσουμε το αγαθό της ψυχικής και συναισθηματικής ελευθερίας του ανθρώπου και να το προστατεύουμε συνειδητά. Είναι μεγάλη υπόθεση να ενηλικιωθεί ένας άνθρωπος και πλέον να μην είναι αναγκασμένος να ακολουθεί τις οδηγίες των γονέων του, να μην είναι αναγκασμένος να ακολουθεί τις οδηγίες του σχολείου και ένας ενήλικας άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του και όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ψυχικά και συναισθηματικά. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ θυμάμαι τα χρόνια του σχολείου ως χρόνια ιδιαίτερα ανελεύθερα. Ήμουν αναγκασμένη να ξυπνάω συγκεκριμένη ώρα το πρωί για να πάω στο σχολείο στην ώρα μου. Ήμουν αναγκασμένη να ακολουθώ τις οδηγίες της οικογένειας όσον αφορά τον κώδικα ντυσίματος, όσον αφορά το αν θα βγω έξω και τι ώρα θα βγω έξω και αν θα επιστρέψω, όσον αφορά διάφορα πράγματα τα οποία οι γονείς μου, επειδή αυτοί επέλεγαν τους κανόνες της δικής τους οικογένειας, μου επέβαλαν. Όταν ενηλικιώθηκα νομικά, όταν μετάβηκα στη Θεσσαλονίκη το 1993 σε ηλικία 18 χρονών για να σπουδάσω, ψυχικά και συναισθηματικά δεν ήμουν σε θέση να διαχειριστώ την νεοαποκτηθήσα ελευθερία μου. Δεν ήξερα ούτε να εκτιμήσω την ελευθερία μου, αλλά ούτε και να τη χρησιμοποιήσω προς όφελος μου. Αυτό είναι ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο
σε παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει με ψυχικούς και συναισθηματικούς περιορισμούς. Είναι όπως τα ζώα που είναι εγκλωβισμένα σε ένα κλουβί, τα πουλιά για παράδειγμα που είναι εγκλωβισμένα σε ένα κλουβί, που πολλές φορές όταν ανοίξει το κλουβί ο διοκτήτης του κλουβιού, ο φύλακας στο ζωολογικό πάρκο ή ζωολογικό κήπο στο οποίο φυλάσσονται, δεν τολμούν να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν προς τα έξω. Είναι η λεγόμενη ιδρυματοποίηση. Ο φόβος της ελευθερίας. Φοβάμαι να διεκδικήσω και να αποκτήσω ψυχική και συναισθηματική ελευθερία επειδή δεν εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση και πιστεύω ότι μόνο εάν επιτηρούμε από άλλους δυνατούς ανθρώπους, μόνο εάν έχω την ψευδαίσθηση της ασφάλειας του να ανήκω σε μία σχέση συνεξαρτητική με έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος παίζει το ρόλο του θήτη και εγώ το ρόλο του θύματος, δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω και δεν θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Έτσι μπαίνουμε σε συνεξαρτητικές σχέσεις όπου έχουμε την ψευδαίσθηση της προστασίας και της ασφάλειας από το πρόσωπο με το οποίο συνεξαρτώμαστε, ενώ στην πραγματικότητα εμείς είναι που κάνουμε όλη τη δουλειά. Τα συνεξαρτώμενα πρόσωπα είναι αυτά που κοπιάζουν, είναι αυτά που προσπαθούν, είναι αυτά που ξοδεύονται και συναισθηματικά και ψυχικά και οικονομικά, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες ή τα θέλω ή να σώσουν το πρόσωπο με το οποίο είναι συνεξαρτώμενοι. Έχουμε μια ψευδαίσθηση ασφάλειας και ψευδαίσθηση σταθερότητας στη ζωή μας όταν ξεπουλούμε τη ψυχική και συναισθηματική μας ελευθερία. Πολλές φορές το δηλώνετε και αυτό μέσα στα email που μου γράφετε ή στα σχόλια κάτω από τα βίντεο, ότι είναι μεγάλη η ταλαιπωρία που βιώνει ένας ενεξαρτώμενο πρόσωπο, δίνει πολλά και λαμβάνει λίγα, ελάχιστα ή και τίποτα πίσω. Χθες είχα διαβάσει ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο που μια φίλη μου έγραφε υπάρχει κάποιο βίντεο στο κανάλι το οποίο να μιλάει για την περίπτωση ενός ενήλικα παιδιού που αποφασίζει να εξέλθει, να έχει έξοδο από το τοξικό οικογενειακό περιβάλλον για το πώς θα μπορέσει να ισορροπήσει στις νέες συνθήκες ζωής που θα έχει. Παρέπεμψα τη φίλη στο playlist Αμαρτίες Γονέων Παιδεύου Σιτέκνα που εκεί διαβάζουμε αρκετές ιστορίες ενήλικων παιδιών που τόλμησαν και κατάφεραν να διεκδικήσουν και να κερδίσουν την ελευθερία τους από την οικογένεια τους και που αλήθεια παρατηρείται αυτό το φαινόμενο να νιώθουμε άβολα σε ένα χώρο ελευθερίας, να μην ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε την ελευθερία μας και να πηγαίνουμε πίσω στο χώρο του εγκλήματος. Να μας είναι οικεία η συνθήκη του να πάμε στο χώρο των τοξικών γονέων, να μας την πουν ακόμη μια φορά, να μας κακοποιήσουν ψυχικά και συναισθηματικά ακόμη μια φορά, γιατί εκεί νιώθουμε οικεία. Χρειάζεται να εκτιμούμε την ελευθερία μας. Να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό αγαθό είναι. Να ελέγχω εγώ ίδιος τα συναισθήματά μου. Να γνωρίζω τι νιώθω, να μην έρχεται ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να μου επιβληθεί, να μου υποβάλλει και να μου επιβάλλει πώς νιώθω, να μου λέει εσύ τώρα είσαι χαρούμενος, εσύ τώρα είσαι λυπημένος, εσύ τώρα δεν είσαι καλά, εσύ τώρα είσαι στενοχωρημένος, εσύ τώρα έχεις κατάθλιψη, εσύ τώρα έχεις το ένα, εσύ τώρα έχεις το άλλο, γιατί πραγματικά για να κρατήσουμε ένα πρόσωπο υπό τον έλεγχο μας και να κρατήσουμε ένα συνεξαρτώμενο πρόσωπο να συνεχίσει να μας υπηρετεί, χρειάζεται να του εμπνεύσουμε φόβο και αμφιβολία για τα συναισθήματά του. Γι' αυτό πολλές φορές όταν μια γυναίκα, για παράδειγμα, προσπαθεί να ξεφύγει από την κακοποιητική σχέση από έναν σύντροφο, πολύ συχνά ο σύντροφος θα της πει «Πού θα πας μόνη σου? Πώς θα μπορέσεις μόνη σου να επιβιώσεις αφού εσύ είσαι ευαίσθητη, αφού εσύ είσαι αδύναμη, αφού εσύ δεν μπορείς, δεν αντέχεις τις δυσκολίες. Μείνε εδώ για να σε προστατεύω, μείνε εδώ για να σε στηρίζω». Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που θέλει να πει είναι «θέλω να νιώσεις άσχημα για τον εαυτό σου, να νιώσεις ανασφάλεια, να νιώσεις αδυναμία, ούτως ώστε να παραμείνεις εδώ και εγώ να συνεχίσω να σε εκμεταλλεύομαι, να συνεχίσω να σε χρησιμοποιώ για να μου κάνεις τις δουλειές μου». Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε μια φιλία ή σε μια παρέα. Μπορεί το ένα από τα δύο πρόσωπα
να αποφασίζει ότι δεν θέλει να παίζει πλέον το ρόλο του συνεξαρτώμενου προσώπου μέσα σε αυτή τη σχέση και να αποφασίσει να διακόψει αυτή τη σχέση. Οπότε το πρόσωπο το οποίο επωφελούντας συναισθηματικά ως άλλο συναισθηματικό βαμπύρα από αυτή τη σχέση να προσπαθεί να επιβάλλει στο πρόσωπο το οποίο θέλει να σπάσει τον κλοιό ότι μα δεν είσαι καλά, μα κάτι συμβαίνει, μα μήπως δεν είσαι καλά συναισθηματικά, μήπως δεν είσαι καλά ψυχικά, εγώ ξέρω τι σου συμβαίνει, εγώ καταλαβαίνω τι γίνεται, πες μου την αλήθεια και θα σε βοηθήσω. Είναι κουφό, είναι παράλογο και όμως συμβαίνει ο oppressor, δηλαδή ο κακοποιητής, να παριστάνει το σωτήρα του θύματος του και να προσπαθεί να υποβάλει και να επιβάλλει στο θύμα του πως δεν είναι καλά το θύμα του επειδή ακριβώς αποφάσισε να ξεφύγει. Πόσες φορές μου έχει τύχει να επικοινωνήσουν μαζί μου γονείς οι οποίοι να θέλουν να με χρησιμοποιήσουν για να επέμβουν ή να παρέμβουν στις ζωές των παιδιών τους, τα οποία παιδιά τους αποφάσισαν να επαναστατήσουν και να διεκδικήσουν την ψυχική και συναισθηματική τους ελευθερία. Πόσες φορές δεν με έχουν επισκεφτεί στο γραφείο μου φέρνοντας το αίτημα να μεσολαβήσω προκειμένου η κόρη τους, για παράδειγμα, η οποία τρελάθηκε, κατά την άποψη τους τρελάθηκε και αποφάσισε να διακόψει σχέσεις από τους τοξικούς γονείς, να έρθει πίσω στα σύγκαλά της και να επιστρέψει στο μαντρί, δηλαδή στην οικογένεια. Εννοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν δέχθηκα να παίξω αυτόν τον ιδεχθή ρόλο του να μεσολαβήσω προκειμένου ένας άνθρωπος που επαναστάτησε στην καταπίεση, που επαναστάτησε στην κακοποίηση και διεκδίκησε την ελευθερία του να επιστρέψει πίσω ώστε να κακοποιηθεί εκ νέου. Πόσες φορές επίσης δεν έχει τύχει στο γραφείο να με παίρνει τηλέφωνο γονιός πελάτη μου ή πελάτησσας μου και να προσπαθεί να με πείσει ότι το παιδί του δεν είναι καλά, όχι γιατί το κακοποίησε, ότι δεν είναι καλά, όχι γιατί χρησιμοποίησε συναισθηματική αιμομηξία απέναντι στο παιδί του, όχι γιατί καταπιέστηκε το παιδί του, το παιδί του δεν είναι καλά γιατί αποφάσισε να ξεκόψει, γιατί αποφάσισε να φύγει από το χώρο εκείνο στο οποίο είχε παραδομένη και την ψυχική και την πνευματική του ελευθερία. Πρέπει να αντιληφθούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο εμείς μπορούμε να κάνουμε καλά τον εαυτό μας. Μόνο εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματα μας. Κανείς άλλος εξωτερικός, κάποιος άλλος άνθρωπος, είτε είναι ο σύντροφος μας, είτε είναι κάποιος ο οποίος ισχυρίζεται πως είναι φίλος μας, είτε είναι οι γονείς μας οι οποίοι λειτουργούν τοξικά απέναντί μας, ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος τρίτος, κάποιος άλλος εκτός από εμάς, δεν μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά μας. Εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματα μας και να χειριστούμε την ψυχική μας κατάσταση, την ψυχολογική μας κατάσταση. Και αν δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε τα συναισθήματα μας, και αν δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε τα αρνητικά συναισθήματα ή κάποια συμπτώματα μιας ψυχικής διαταραχής την οποία μπορεί να έχουμε πάθει ως αποτέλεσμα της καταπίεσης, τότε ζητάμε τη βοήθεια κάποιου ειδικού. Πάμε σε έναν ψυχολόγο της επιλογής μας και ζητούμε να μας αξιολογήσει και να μας πει τι μπορεί να μας συμβαίνει. Προσέξτε πάρα πολύ από κακοποιητές τους οποίους εγκαταλείπετε, οι οποίοι προσπαθούν να σας πείσουν ότι έχετε κάποιο πρόβλημα επειδή τους εγκαταλείπετε και ότι αυτοί γνωρίζουν καλύτερα από εσάς ποια είναι τα συναισθήματά σας. Τα συναισθήματά μου τα γνωρίζω εγώ. Αν είμαι χαρούμενος, αν είμαι χαρούμενη, εγώ το γνωρίζω. Αν είμαι λυπημένος, αν είμαι λυπημένη, εγώ το γνωρίζω. Αν έχω συμπτώματα κατάθλιψης, εγώ το γνωρίζω. Αν δεν είμαι σίγουρος για το πώς νιώθω, θα απευθυνθώ σε ένα ειδικό ψυχικής υγείας να με βοηθήσει, εάν τυχόν υπάρχουν κάποια συμπτώματα κάποιας ψυχικής διαταραχής, να γίνει έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Και οι συνήθεις ψυχικές διαταραχές που παρουσιάζουν τα συνεξαρτώμενα πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να ξεφύγουν από την καταπίεση, είναι συνήθως, αν όχι πάντοτε, αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης καταπίεσης και κακοποίησης που έχουν υποστεί κατά τη διάρκεια της συνεξάρτησης. Προσοχή! Ο κακοποιητής μας δεν μπορεί να μας προστατεύσει. Ο κακοποιητής μας δεν μπορεί να μας σώσει από τις συνέπειες της δικής του κακοποίησης. Όταν αφήνουμε μια κακοποιητική σχέση, όταν αφήνουμε μια σχέση στην οποία καταπιεζόμαστε,
Το υπεροφιλημένο πρόσωπο από αυτή τη σχέση είναι πολύ αναμενόμενο να προσπαθεί να μας κρατήσει πάση θυσία σε εκείνη τη σχέση από την οποία είχε ωφέλη. Έχουμε μιλήσει στα σεμινάρια που κάναμε για τα συναισθήματα, τα webinars που κάναμε πέρσι, στο σεμινάριο για την αγάπη, έχουμε μιλήσει για τις σχέσεις εκείνες τις οποίες ο ένας είναι υπεροφελημένος και ο άλλος είναι υποφελημένος. Ο κακοποιητής είναι υπεροφελημένος, ρουφά ενέργεια, συναισθήματα και ωφέλη από τον καταπιεζόμενο και από το κακοποιημένο μέλος, και το συνεξαρτώμενο κακοποιημένο μέλος είναι υποφελημένο. Οπότε όταν υποφελημένος προσπαθεί να σπάσει τα δεσμά της συνεξάρτησης, τότε ο υπεροφελημένος προσπαθεί να κρατήσει, να συνεχίσει να κρατάει εχμάλωτο το πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα δεν πέφτουμε στην παγίδα, when we break free, όταν αγωνιζόμαστε να απελευθερωθούμε από δεσμά, ανθρώπινα δεσμά, από κακοποιητικές σχέσεις, από άνισες σχέσεις, από σχέσεις τις οποίες είμαστε υποφελημένοι και άλλη πλευρά είναι υπεροφελημένη. Δεν κάνουμε καμία συζήτηση με τον oppressor, δεν συζητούμε καθόλου με το πρόσωπο από το οποίο διακόπτουμε αυτή την κακοποιητική σχέση. Ακούμε το ένστικτό μας, ακούμε τα δικά μας συναισθήματα, και αν δεν είμαστε σίγουροι για τα συναισθήματά μας και αν δεν είμαστε σίγουροι για το πώς είμαστε, ζητούμε βοήθεια από ψυχολόγο, και προς Θεού δεν πάμε να μας θεραπεύσει ο κακοποιητής μας. Απλώς μας ζητά πίσω για να μας κακοποιήσει για άλλο ένα γύρο. Αναγνωρίζουμε το πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ψυχική μας και η συναισθηματική μας ελευθερία και αγωνιζόμαστε να την προστατεύσουμε. Μας το εύχομαι. Φιλιά.